πριν. Τι, Γιώργο μου. Κοίτα να δεις. Πραγματικά στη σκηνή της Eurovision έχουν πάει όλοι. Όλες οι εθνικότητες, όλες οι θρησκείες, όλες οι φυλές, όλα τα φύλλα, μόνο εσύ δεν έχεις πάει. Άντε πάλι. Τι να κάνω τώρα. Να απαντήσεις επιτέλους, να δεσμευτείς, να το πάρεις απόφαση. Δεν ξέρω πώς να το πω. Να απαντήσω, γιατί βλέπω να συνεχίζεις να ρωτάς πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σου πω λοιπόν για να τελειώνει εδώ είναι ότι όταν πρωτοκατέβηκα στην Αθήνα, στην αρχή της καριέρας μου, ήθελα πάρα πολύ να πάω στο Eurovision. Mm-hmm. Και δεν ήθελε Eurovision πάλι. Μάλιστα. Ναι, αλλά μετά που ήθελε Eurovision, αισθανόμουν ότι για κάποιο λόγο δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, δεν ήταν η σωστή στιγμή. Αλλά είδες πέρυσι το διαγωνισμό, εννοείται ότι τον είδες. Ναι. Τις γιαγιάδες της Ρωσίας τις είδες. Ναι. Εντάξει, έχω 30 χρόνια μπροστά μου να το σκεφτώ με άνεση. Νομίζω τουλάχιστον 30. Ναι, αλλά Δέσποινα, αυτές ήταν 6, πρέπει να βρεις άλλες 5. Κοίταξε, τη μία τη βρήκα. Το ίδιο βράδυ, μόλις είδες τις γιαγιάδες της Ρωσίας, πήρα τηλέφωνο την Κοκκινού και της είπα ετοιμάσου. Σε μερικά χρόνια φύγαμε. Και για τις άλλες, εντάξει, θα προσπαθήσω, θα βρούμε. Μέχρι να περάσει.